αυτό είναι ένα καινούριο τραγούδι, κυρίες και κύριοι, από τους Dropkick Murphys, κομματάρα και το συγκρότημα μας αρέσει πολύ, αλλά και το τραγούδι αυτό τα σπάει. Λέγεται Rose Tattoo και με αυτό ξεκινήσαμε σήμερα το Radio Villa, σήμερα Δευτέρα, μεγάλη Δευτέρα και καλή εβδομάδα, με καλή μεγάλη εβδομάδα σε όλους. Οδηγούμαστε στο Πάσχα και το πρόγραμμα του Radio Villa, γιατί κάποιοι έχουν μπερδευτεί και ίσως φταίμε και εμείς. Ναι, έτσι. Μπορεί. Δεν εγκαταλείπουμε, δεν τελειώνουμε τη σεζόν τώρα. Θα επανέλθουμε μετά το Πάσχα και μετά την Πρωτομαγιά, η οποία μην ξεχνάτε δεν είναι αργία, είναι απεργία. Αλλά καλού κακού στην Ελλάδα τη μετακινούμε για να μην χάσουμε και την αργία. Για να γίνει και η απεργία. Ναι, για να γίνει και η απεργία και η αργία. Οπότε είμαστε σήμερα κανονικά με Radio Villa. Αύριο επίσης είμαστε κανονικά με τη διαφορετική εκπομπή του Radio Villa που έχει καθιερωθεί μια φορά το χρόνο μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα, τη Μεγάλη Τρίτη. Και την επόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα του Πάσχα δηλαδή, και την Τρίτη του Πάσχα, που είναι Πρωτομαγιά όμως, άσχετα με το αν είναι 7 Μαΐου. 7 Μαγιά. Είναι 7 Μαγιά. Εμείς είμαστε ικανοί στην Ελλάδα του χρόνου να γιορτάζουμε και την 7 Μαγιά, γιατί αφού τη γιορτάσαμε πέρσι, καθιερώθηκε. Υπάρχει προηγούμενο. Μα είχαμε αργία την 7 Μαγιά πέρσι, να μην έχουμε και φέτος. Οπότε και μετά επιστρέφουμε πάλι. Σας επιστρέφω τη Δευτέρα 13 Μαΐου. 13 Μαΐου, 13 Μαΐου. Επίσης είναι εντυπωσιακό και το κλίμα κατάνοιξης που επικρατεί πια στον Αντένα, γιατί μετά το Δελτίο Ειδήσεων υπάρχει ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ στο πρόγραμμα, μετά η σειρά Βίβλος και μετά το Radio Villa για τη Μεγάλη Δευτέρα. Νομίζω ότι αυτό που λες, και εγώ διακρίνω μια ειρωνία στα λεγόμενά σου, νομίζω ότι είναι η φυσιολογική σειρά των εκπομπών. Δηλαδή ο Ιησούς Ναζαρέτ, Βίβλος και τι άλλο να βάλεις μετά. Τι άλλο μπορεί να βάλεις μετά. Τερματίζει η κατάνοιξη εδώ. Ο Σουλεϊμάν που πήγε όμως, αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν θα μπορούσε ο Σουλεϊμάν. Έφυγε για Πάσχα. Μουσουλμάνος το Πάσχα δεν θα μπορούσε να υπάρχει μια αντίστοιχη σειρά. Γιατί να σου πω κάτι, δεν νομίζω ότι αυτές τις σημαντικές ημέρες πρέπει να τις εγκαταλείπουμε. Ναι. Τις τουρκικές ημέρες. Σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, πώς είναι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, θα μπορούσαμε να έχουμε ο Μωάμεθ από τη Μέκα. Από τη Μέκα. Να παίζει δηλαδή παράλληλα. Να είναι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, ο Μωάμεθ από τη Μέκα και το Ράβι Αρβίλα. Πολυπολιτισμικό βέβαια. Καλύτερα. Τόσο από όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε την εκπομπή. Έχετε καταλάβει όλοι, φαντάζομαι. Δεν την παλεύουμε πολύ. Πολύ ζεστή. Ναι, πολύ ζεστή. Είναι κανονικό καλοκαίρι, είναι έξω. Δεν υπήρχε καν λόγος να φορέσουμε το ζακετάκι που είχαμε πάρει μαζί μας το φούτερ. Το καλοκαίρι μας έχει αγγίξει όλους. Πιο πολύ από όλους, πρέπει να το πούμε αυτό, έχει αγγίξει τον Θάνο, τον συνεργάτη μας, ο οποίος συνδυάζει τις απόκριες με την άφηξη του καλοκαιριού. Με αυτό το καταπληκτικό, με αυτή την καταπληκτική ροζ βερμούδα που φορέσαμε. Πρώτο πλάνο όμως, τολμήστε το και εσείς. Η Χριστίνα σήμερα ήρθε, δεν θα δείξει βίντεο το ίντερνετ, ήρθε μόνο για να δείξει τη βερμούδα του Θάνου. Δεν σου κάνει high five για να χτυπήσεις το χέρι, τη βερμούδα δηλαδή. Άρα φοράει τσιχλόφουσκα στα πόδια του. Ο Big Bubble, κυρίες και κύριοι, ο Θάνος. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Βεβαίως. Αδέλφια, κύριε Πέμ. Καλώς ήρθατε καταρχήν στο Radio Villa. Καλή εβδομάδα και δυστυχώς. Βέβαια τον χρειαζόμαστε τώρα που έχει ανεβεί τόσο πολύ η θερμοκρασία. Ήρθε η ώρα που όλοι περιμέναμε, Στάσης Παναγιωτόπουλος, για να μας καταπλήξει για μία ακόμα φορά με ένα καταπληκτικό πραγματικά ανέκδοτο από αυτά που αγαπάμε. Μούρλια. Ανέκδοτο της ημέρας. Έλα μάρε, είναι κρύο παγωμένο, μπούζι λέμε. Θα ήθελα καταρχήν να το απευθύνω στον μικρό Δημήτρη Καρκαμπούνα, μου επιτρέπετε. Στην παρέα όλοι που πήγαμε χθες, ο οδικός τη είδαμε τους Ράμστάιν στο Βελιγράδι. Στον οδηγό μας τον Κώστα που μας πήγε, μας έφερε με ασφάλεια. Και σε έναν αυτό σας ενδιαφέρει τώρα, και στον Νταβόρ, ο οποίος είναι Σέρβος, δουλεύει σε εστιατόριο σε ξενοδοχείο στο Βελιγράδι. Έχει ζήσει στη Θεσσαλονίκη και μας βλέπει με φανατισμό κάθε βράδυ που είμαστε στον αέρα. Είναι από αυτούς που δεν καταλαβαίνουν τίποτα από την Ελλάδα. Καταλαβαίνει, μιλάει λίγο τα κανονικότατα, βεβαίως. Έχει δουλέψει στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, και γι' αυτό τα παιδιά όλα. Με χαιρετισμού λοιπόν στον. Στον Νταβόρ. Στον Νταβόρ. Πού είναι στο Βελιγράδι. Λοιπόν. Πες και ευχαριστώ στη μαμά σου και άλλα τέτοια. Όχι, δεν φτάνει. Είναι δύο σκύλοι οι οποίοι παίζουν τάβλη. Όπως συμβαίνει συνήθως. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, και εκεί που παίζουν τάβλη, ρίχνουν ένα στο σκύλο στα ζάρια και φαίνει εξάρες. Και λέει, α, εξάρες. Διπλό θα στο πάρω. Λέει και ο άλλος. Μόνο ένα σκύλος ήξερε να μιλάει, ο άλλος ήξερε να παίζει τάβλη μόνο. Αλλά μόνο ένα σκύλος. Άντε. Δεν το άκουσα. Εγώ προσωπικά,
Προσωπικά κάνω ότι δεν το άκουσα, κυρίες και κύριοι, και τώρα το κρύο ανέκδοτο με τον Στάθη Παναγιωτόπουλο. Δεν μπορεί να ήταν αυτό. Δεν ήταν αυτό. Το κρύο ήρθε η ώρα, το πρωτόκολλο. Τι λέει. Το κρύο ανέκδοτο. Έλα, πάμε, πάμε. Πάμε τώρα. Έχω ενθουσιαστεί εγώ με αυτό. Χαιρετίζοντα τον Ταβόρη τη Σερβία, ξεκινά. Εντάξει, αφού είστε έτσι, θα ρίξω και εγώ το βιβλιάκι. Δεν έχω πραγματική λύση. Καλά να πάθετε λοιπόν άλλη φορά. Και εσύ είναι ταβορδό του μια εκεί στιγμή. Έμα τι. Αυτό δεν, πραγματικά δεν έχω αναλάβει τη λύση και το βιβλίο, παιδιά, είναι ακόμα χειρότερο. Ας το πάρει το ποτάσιο. Μεγάλη εβδομάδα είναι. Μεγάλη εβδομάδα σήμερα. Ας το προσπεράσουμε. Πριν ξεκινήσουμε με το top, έχουμε και ένα ακόμα βίντεο, που, ένα ντοκουμέντο που αποκαλύπτει τη διπλή ζωή του Γιάννη Σερβετά. Έτσι, ο οποίος, κυρίες και κύριοι, έχει διπλή ζωή αυτός ο άνθρωπος. Δεν τον γνωρίζαμε ούτε εμείς, έχουμε εκπλαγεί. Φεύγει από το Ράδιο Αρβίλα και φοράει μια περούκα με μακρύ μαλλί και πάει και δουλεύει ως δημοσιογράφος και παίρνει εντεύξεις από τα πολιτικά πρόσωπα που εμείς εδώ σατιρίζουμε. Γιάννη Σερβετά! Καθορίζω έναν αριθμό, κυρίως το τονίζω αυτό, θα προέλθει βασικά, σχεδόν αποκλειστικά τουλάχιστον πρώτη φάση, από ό,τι βλέπω το σχεδιασμό να γίνεται, από τις καταργήσεις νομικών προσώπων και του δικαίου, όπως έχουν αναγγείλει. Δεν ακούω κιόλας. Μου αρέσει το βελάκι που βάλανε οι συνεργάτες, μην μπερδέψετε με τον άλλο του Φαλάκρα. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ, μπράβο παιδιά, πολύ ωραίο. Και τι έχεις να πεις γι' αυτό? Τίποτα, θέλω να είμαι κοντά στα γεγονότα. Για να τα μυρίζω και να έρχομαι εδώ και να τα κάνουμε καλύτερα. Έφυγε εκεί πηγαίνω, αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ναι, δεν έχει κομμάτι. Όχι, όχι. Επικαιρότητα μας. Πριν ξεκινήσουμε το, δες λίγο τα παιδιά, διάβασε τα λίγο όσο δείχνουμε εδώ. Μας στείλαν κάποιοι φίλοι που τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επιτέλους, κυρίες και κύριοι, ελληνική λαμπάδα. Ελληνικές λαμπάδες. Αυτές είναι οι ελληνικές λαμπάδες. Είναι η λαμπάδα πιτόγυρο. Είναι η λαμπάδα. Σουβλάκι σκέτο. Σουβλάκι. Καλαμάκι. Δεν είναι καλαμάκι αυτό, προσέξτε δηλαδή. Αν θέλετε, μπορώ. Κοιτάξτε. Θα σας αποδείξω τώρα, θα ήρθε η ώρα. Το βάζω στο νερό. Δεν ρουφάει. Δεν έρχεται τίποτα. Δεν είναι καλαμάκι. Είναι σουβλάκι. Okay. Και το έχουν γράψει ειδικά τα παιδιά. Τα παιδιά μας το στέλνουν το κεράδικο.gr. Έχουν γράψει επιτέλους, εξηγήστε στους υπόλοιπους Έλληνες τη διαφορά. Ανάμεσα στο πίτα γύρω και στο σουβλάκι που σας έχουμε στείλει. Πολύ ωραία πράγματα έχουν κάνει. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ ωραία σοκολάτα. Δεν ξέρω αν το βλέπεις που είναι εξαιρετική. Και η λαμπάδα του σάντουιτς. Και το χωνάκι μου. Παγωτό χωνάκι. Θαυμάσαι, εξαιρετική. Ευχαριστούμε πολύ. Κεράδικο.gr. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε γεμίσει εδώ παπάκια. Κεράκια. Σαν αποθήκη τηλεμάτια. Τηλεκοντρόλ. Ναι, αυτό είναι μια καλή διάξοδο επαγγελματική για το μέλλον. Είναι το top. Είναι το top. Επικαιρότητα. Στο νούμερο 23, κυρίες και κύριοι, σε αυτή τη χώρα τι λέμε, όλοι είναι πρόεδροι. Όλοι. Στην Ελλάδα, ως γνωστόν, άμα είναι πρόεδροι. Αν πέτρα ή σκύλο θα χτυπήσει πρόεδρο. Ναι, και αν φωνάξει πρόεδρο στον δρόμο, θα γυρίσουν τουλάχιστον 10 άτομα. Και αν αυτό ισχύει στον δρόμο, φανταστείτε τι ισχύει μέσα στη Βουλή. Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Είδατε, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Είδατε... Κύριε Πρόεδρε, κάντε τη δουλειά σας. Ενώ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι κατάσταση αυτή, κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε, ήρεμησαν, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, λυπάμαι. Μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε. Αυτά, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ανοχή σας. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε. Προσέξτε με, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Ολοκληρώσατε, κύριε Πρόεδρε. Ολοκληρώσατε. Πρόεδρε, μέσα. Εντάξει, προσέξατε, το κύριε Πρόεδρε στην Βουλή το χρησιμοποιούν ακριβώς με την ίδια συχνότητα που χρησιμοποιούν το μαλάκας στον δρόμο. Με την ίδια ακριβώς συχνότητα. Και πολλές φορές και με την ίδια σημασία. Είναι ο συγκαλυμμένος μαλάκας. Κύριε Πρόεδρε! Άντερε, κύριε Πρόεδρε. Άντερε, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή, ποια είναι η ίδια. Άντερε, κύριε Πρόεδρε. Είναι ίδια συχνότητα, ίδιο περιεχόμενο, ίδια χρήση. Κύριε Πρόεδρε. Στο νούμερο 22, κυρίες και κύριοι, στο νούμερο 22 έχουμε, μαζεύτηκε καταρχήν, ήταν όλα τα αγόρια μαζεμένα στην πτέρυγα αυτή της Βουλής. Βέβαια, ήταν σαν το Μαντρίτσου, κλείνουν μέσα και πέραμε το σειρματόπλεγμα. Ήταν όλη η συμμορία μαζεμένα. Είναι ευχάριστο να τους βλέπουμε όλους μαζί, έτσι αγαπημένους, γιατί ξέρετε τη συμπάθεια τους έχουμε. Και είναι τα παιδιά της Χρυσής Αυγής που διαμαρτύρονται για κάτι που λέει Μιχαλιάκος. Από την πλευρά της αριστεράς και ακούγονται τα γνωστά αυτά, τα ωραία,
τα θεσμικά των ανθρώπων τη Χρυσή Αυγή. Κάτσε κάτω, ρε φλάκα, άντερε, ηλίθεια και τέτοια. Αυτό είναι ο κοινοβουλευτικό λόγο. Είναι ο κοινοβουλευτικό αυτό λόγο. Ο πολιτισμό. Η μαγεία είναι η Ελένη Ζαρούλια, η οποία είναι η γυναίκα του Μιχαλολιάκου. Και όπως σε όλες τις αιρέσεις, ναι, ανέξτε, η γυναίκα του αρχηγού παίζει το ρόλο της μητέρας. Είναι η μητέρα όλων των παιδιών. Και μόλις ακούει τα παιδιά, τα άτακτα να λένε κακές λέξεις, τα μαζεύει, τα κάνει. Όχι, όχι, εσύ. Τα νουθετεί. Θα μας παίζουν στο ράδιο, αρβιέ. Έχουμε μία αριστερά η οποία κάνει είτε μαρξιστικές αναλύσεις σε αυτήν εδώ την αίθουσα, για μια ιδεολογία η οποία ιστορικά έχει χρεοκοπήσει, είτε από την άλλη πλευρά. Καθίστε κύριε, καθίστε κύριε. Σας παρακαλώ κύριε συνάδελφε. Στο ακάτσε κάτω ρε βλάκατε. Στο μη σκείς κανένα καλό. Ήσυχα. Έχει φάγει το. Στο νούμερο 21, κύριε Βούτσι, πού έχετε το μυαλό σας και κάνετε τέτοια σαρδάμ? Έτσι καταρρύπτονται ταμπού. Τα 20 τελευταία χρόνια θεωρούσαν πως θα έπρεπε να πέσουν ορισμένα ταμπού και το ταμπού, και το ταμπού των ταμπού. Πού είναι το μυαλό σας κύριε Βούτσι? Θα πει το ταμπού κύριε Βούτσι. Οι δύσκολες μέρες. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα κάνει κανένας σαρδάμ με το δικό σας όνομα κύριε Βούτσι. Στο νούμερο 20. Στην Βουλή, να μείνουμε στην Βουλή. Μόνο στην Βουλή των Ελλήνων μπορεί η πρόεδρος να κάνει τέτοια παρατήρηση. Καταστροφή της βιολογικής της ζωής. Ευχαριστούμε κύριε Καπερνάρο. Ο κύριος Αρτέμιος Ματθεόπουλος από τη Χρυσή Αυγή. Και να σταματήσει τον Μπεγκλέρι να παίζει. Στη συνέχεια τους μάλλον τους είπε να σταματήσουν και την Πρέφα και τα Τσίπουρα και τους τη χάλασε τελείως τη φάση. Μαζέψτε και τους λιόσπορους και ελάτε να κάνουμε συναγερμό. Κόψε το ένα, κόψε το άλλο, κανένας δεν θα αργήσει στη Βουλή, σας το λέω. Ενώ στο νούμερο 19, τώρα που έφτιαξε και ο καιρός, ο Τάσος Αρνιακός είναι ο άνθρωπός μας. Είναι μακράν ο πιο παιχνιδιάρης, ποιητής και τσαχπίνης μετεωρολόγος που έχει εμφανιστεί ποτέ στην ελληνική τηλεόραση. Καλημέρα, Τάσο. Καλή σας ημέρα. Είσαι πραγματικά σήμερα για μένα, είσαι μια ωραία ορχιδέα. Καλημέρα, Τάσο. Καλή σας ημέρα. Πραγματικά σήμερα θα λάμπει σαν τον ήλιο. Τάσο, καλημέρα. Καλημέρα, Μαργαρίτα. Καλημέρα, Τάσο. Πραγματικά σήμερα είσαι βιολέτα, θα έλεγα εγώ. Καλημέρα, Τάσο. Καλή σας ημέρα. Σήμερα με τον Περαμάν κάνεις πολλούς να λένε αμάν. Άρα, όλο με λουλούδια την παρομοίαζε. Ως άλλη με λυσούλα, ο Αρνιακός, ο οποίος πηδάει από λουδάκι σε λουδάκι τώρα. Πηδάει, πετάει. Έχει διαφορά. Πηδάει πετώντας. Στο νούμερο 18, κυρίες και κύριοι, να πάμε σε μια άλλη μελισούλα που πετάει από λουδάκι σε λουδάκι τώρα που είναι η Άνοιξη και δεν είναι άλλος από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, βέβαια. Ο οποίος ο άνθρωπος βρίσκεται στην εφηβεία τώρα. Είναι φαινόμενο, παιδιά, αυτός ο άνθρωπος και το λέμε με πολύ καλή διάθεση. Είναι 95 ετών. Έκανε συζήτηση και meeting με τους bloggers. Και διάλογο. Πολύ ωραία κίνηση. Τι ακριβώς συνέβη. Δεν ήταν αναμενόμενο εδώ που τα λέμε, δεν πήγαν όλα και τόσο καλά. Είμαι έτοιμος με πολύ χαρά και περιμένω τις ερωτήσεις σας. Θα ξεκινήσουμε κυκλικά από το τραπέζι με τη γυναίκα της παρέας. Τι σκάτα συμβαίνει, καήκαν όλες οι κάρτες ήχου. Κάτι δεν πάει καλά. Καίγονται όλες οι γραμμές τηλεπικοινωνιών. Θα συνεχίσουμε με τον Γιώργο Ευγενίδη. Ο αναπροσανατολισμός της δημοσιονομικής πολιτικής. Οπα, το ραντάρ δείχνει ό,τι να είναι. Είσαι αλφαβήτα 69. Εκεί που πας να προσγειωθείς είναι η Κηφισίας. Πάρ' το αλλιώς. Ό,τι απ' μην το κοιτάς, παιδί. Houston, we have a problem. Χαμηθήκε το σύμπαν εδώ πάνω.
Δυστυχώς πλήρωμα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Υπάρχει κάποια ανώτερη δύναμη που έχει παραλύσει όλα τα συστήματα. Είμαι έτοιμος με πολύ χαρά και περιμένω τις ερωτήσεις. Δεν πήγαν και πολύ καλά τα πράγματα στη συζήτηση αυτή. Κανένας ακόμα δεν μπορούσε να δώσει εξήγηση για το τι ακριβώς συνέβη. Αλλά στη συνέχεια όμως, 13 τραυματίες και 3 νεκροί μετά, η συζήτηση ξεκίνησε. Ξεκίνησε. Διορθώθηκαν τα μικρόφωνα, όλο. Και είπε ο Κωνσταντίνος, ο οποίος πραγματικά το βλέπαμε στο μοντάζ. Θέλουμε να το πούμε για αυτόν τον άνθρωπο. Ο οποίος έχει ακούσει διάφορα και συνεχίζει να ακούει. Πολλά. Δεν έχει σημασία. Αλλά είναι 95 ετών. Και έχει μια διάβγη απνεύματος φοβερή. Κοτσονάδες δυνατός, και... δυνατός. Πολύ, πολύ δυνατός. Το μαλλί του δεν άσπισε που λέγαμε. Είναι το... Ακόμα κρατάει. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Να έχει ζωή, να έχει ο άνθρωπος. Να συναντιέται με τους μπλόκερς. Αλλά στη συνέχεια, στην συζήτηση υπόθηκε από τον ίδιο. Μην κοιτάτε μένα που είμαι 95 χρόνο και εγώ τώρα δουλεύω. Αλλά γιατί θα φύγει ο άνθρωπος στα 50 ή στα 55 ή στα 60, όταν το προσδόκιμο της ηλικίας ανεβαίνει δραματικά, θα ανεβεί και η εργασία. Σήμερα το μεγάλο πρόβλημα της ανθρωπότητας είναι η τρίτη ηλικία. Οι άνθρωποι που δεν πεθαίνουν δυστυχώς νωρίς. Είπε ο Χάιλάντερ, κυρίες και κύριοι. Γιατί σαν την αυτογνωσία πραγματικά δεν έχει. Κωνσταντίνε Μητσοτάκη, φίλε μας, δεν θέλουμε να σε πανικοβάλλουμε, αλλά οι υπόλοιποι πεθαίνουν. Ναι, έχει μερικούς που σιγά σιγά. Υπάρχει μια συνήθεια, το συνηθίζουν οι άλλοι, πεθαίνουν οι υπόλοιποι. Τι συχνά πριν τα 95. Και παρακαλούμε, μην παρθούν αποφάσεις για το συνταξιοδοτικό με βάση το δικό σου προσδόκιμο ζωής, το οποίο πρέπει να είναι κοντά στα 232. Στο τέλος θα μείνει μόνο ένας, όπως έλεγε και στο Highlander, και ο ένας είναι μπροστά μας, τον βλέπουμε. Γιατί για μία σύνταξη έχει το κράτος. Για μία δεν μπορεί. Ενώ στο νούμερο 17 είναι πολύ σημαντικό, επιτέλους καλεσμένοι στην ελληνική τηλεόραση, ρε παιδιά, λίγη μετριοπάθεια. Ναι, ρε. Λίγη μετριοπάθεια. Λίγο μια σεμνότητα. Και μετριοφροσύνη. Φτάνει πια με αυτό το εγώ, όλοι με το εγώ τους, ρε παιδί. Προέρχομαι από γειτονιά που έβγαλε πολλά λιτάκια. Μετά από 1,5 μήνα ήταν όλοι οπαδοί ερωτευμένοι με τον Κούγια, γιατί. Η πρώην πεθαρά μου λέει, ποτέ δεν πίστευα ότι είσαι τόσο ενάρετος άνθρωπος. Έχω μια γραμματέα 3-4 χρόνια, λέει. Τι να σας πω εσάς, μου λέει, κύριε Κούγια, μια μέρα σας είναι όλη η ζωή των άλλων. Και οι ένορκοι με ακούνε με ανοιχτό στόμα. Γιατί δεν λέτε εσείς αντί για μένα πόση προσπάθεια γίνεται κάθε φορά για να δεχτώ εγώ μια πρόσκληση να έρθω σε μια συζήτηση. Οι ομάδες μου, να θεωρείτε ότι είναι πάντοτε οι καλύτερες. Αν θεωρούμε καλός δικηγόρος τώρα, μπορώ να σας πω ότι είμαι ακόμη καλύτερο στα 25 μου χρόνια. Όταν με προσκάλεσαν για πρώτη φορά σε τηλεοπτική εκπομπή, ήδη είχα κάνει 8.000 δίκες. Ξεγελάει η εξωτερική μου εμφάνιση και όλοι νομίζουν ότι είμαι πολύ λιγότερα χρόνια δικηγόρος από αυτά που πραγματικά είμαι. Εγώ σπουδάσα παίζοντας ποδόσφαιρο. Θεωρούμουν το μεγαλύτερο ταλέντο της εποχής μου. Δεν τα συνέλεξε τα μάθημα. Τι? Μάθημα. Ένα μάθημα. Ζωή, σεμνότητα. Υπάρχουν φήμες ανυπόστατες ίσως που λένε ότι κατά διάρκεια του σεξ ο Αλέξης Κούγιας φωνάζει το όνομά του. Ανυπόστατες, καλά. Αλλά δεν ήμασταν μπροστά, οπότε δεν. Είσαι σίγουρος ότι είναι πολύ σωστά. Ηρωνεύτηκες τώρα τον Αλέξη. Είναι δυνατόν. Απλώς ανέφερε με τις φήμες. Πέντε πληροφορίες που έχουμε, να τις δίνουμε στον κόσμο. Στο νούμερο 16, κυρίες και κύριοι, ευτυχώς όμως, ευτυχώς υπάρχουν παιδιά καλεσμένοι στην ελληνική τηλεόραση και από εκεί σίγουρα ακούς την αλήθεια. Μας αρέσει να μαγειρεύουμε. Ναι! Πάμε, μπει γρήγορα, ωραία. Περνάμε όλοι! Με το ζόρι μας πέρανε! Ξύλο μας δώσα, μην ρωτάς τα παιδιά. Στο τέλος την αλήθεια θα πούν τα παιδιά. Στο νούμερο 15 συμφωνεί και ο Αντώνης ο Σαμαράς αλλά και ο Ευάγγελος ο Βενιζέλος και έχουν δίκιο βέβαια ότι άλλαξε το κλίμα στην Ελλάδα. Ήρθε η ανάπτυξη. Α, νόμιζα ήρθε. Ήρθε. Όχι. Συνεχίζει να ειρωνεύεσαι. Ήρθε η ανάπτυξη, ήρθε η ανάκαμψη. Έχει σταματήσει η ανεργία. Συμφωνούν και οι δύο σε αυτά. Το κλίμα έχει αλλάξει, η εικόνα αλλάζει. Έχουμε λοιπόν μια πρώτη ένδειξη ότι η αύξηση της ανεργίας έχει αρχίσει να φρενάρει. Οι θυσίες του ελληνικού λαού πιάνουν τόπο. Μέρα με την ημέρα αποδεικνύεται ήδη ότι η Ελλάδα σηκώνει τα μανίκια, σηκώνει κεφάλι. Η επανεκκίνηση της οικονομίας είναι εδώ. Έχουμε περάσει πολλά δραματικά τα τελευταία 3 χρόνια και δικαιούμαστε ως έθνος τώρα να αρχίσουμε να δρέπουμε κάποιους καρπούς. Τώρα είναι, ξεκίνησε η απόλαυση. Ναι.
Χαλάρα. Να καθίσουμε. Να το απολαύσουμε. Τώρα απολαμβάνει. Όλη η Ελλάδα τώρα απολαμβάνει. Κάποια ένα μόνο. Σήκωσε τα, σήκωσε τα μανίκια η Ελλάδα. Σίγουρα. Αλλά για άλλο λόγο τα σήκωσε τα μανίκια. Τα μανίκια τα σηκώνεις για διάφορους λόγους. Αν αναρωτιέστε τι σας συμβαίνει και δεν βλέπετε εσείς την ανάκαμψη και την ανάπτυξη και όλες αυτές τις απολαύσεις που έχουν έρθει μετά από τρία χρόνια, υπάρχει και αυτοί τα βλέπουν όλα αυτά, υπάρχει λόγος, και ο λόγος είναι ένα καινούριο προϊόν το οποίο δεν έχει γίνει γνωστό εδώ. Ένα σκεύασμα καινούριο. Ένα σκεύασμα καινούριο. Φαρμακευτικό. Φαρμακευτικό. Που θέλουμε να το διαφημίσουμε το Δαδροφύλλο, το οποίο παίρνει και ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος, και έτσι οι άνθρωποι αυτοί βλέπουν διαφορετικά τα πράγματα. Βούχτισες με τη μιζέρια? Συχάθηκες στην κρίση? Θέλεις να χαμογελάς και πάλι ανέμελα? Ανακαμψόλ. Η μοναδική δραστική ουσία τρικοματοπαπαρόλι ανακουφίζει άμεσα από τα συμπτώματα της ανεργίας και της ύφεσης, γεμίζοντάς σας αισιοδοξία και ελπίδα. Ορίστε και η πραγματική μαρτυρία ανθρώπου που το δοκίμασε. Ήδη δεν προλαβαίνω να βλέπω ξένους επενδυτές. Έχουν αρχίσει και έρχονται. Ανακαμψόλ. Το μόνο νόμιμο παρεστησιογόνο. Και άσε την κρίση για τους άλλους. Ανακαμψόλ. Αναβράζον υπόθετο από την τρικοματίλ. Αυτή το, η ουσία, αυτή η τριτοκομματικό παπαρόλι, έτσι, είναι η ουσία που η κάνει τη διαφορά. Γι' αυτό αν δείτε τίποτα γενώσιμα ή κάτι τέτοιο, να ψάξετε, πρέπει να έχετε την τριτοκομματικό παπαρόλι μέσα για να έχει. Πάρτε ανακαμψόλ για σιγουριά. Ναι, ναι, πάρτε το ανακαμψόλ. Ανακαμψόλ. Μόνο αυτό έχει την original τριτοκομματικό παπαρόλι. Με μη σίγμα, γιατί το γράφουμε ψι, όχι. Με μη σίγμα. Και έχει μπουχτίσει ο κόσμος, παιδιά, το βλέπουμε γύρω μας. Έχει μπουχτίσει ο κόσμος από την ανάπτυξη. Όχι άλλο ανάπτυξη. Όχι άλλο ανάκαμψη. Όχι άλλο καλό κλίμα. Προετοίμαστε μας. Ναι, ναι, μα ξαφνικά εκεί που μας έγινε, ξαφνικά ανάκαμψη. Κάτσε ρε φίλε, προετοίμασέ με ψυχολογικά. Και βγήκε ο κόσμος στους δρόμους. Όπα με την ανάκαμψη. Δεν σας προλαβαίνουμε. Πάνω που συνηθίσαμε τη λιτότητα, μας λούζετε πάλι με ευημερία. Οι θέσεις εργασίας αυξάνονται πραγματικά ραγδαία. Πώς το διάλογο θα καλυφθούνε. Διπλοθεσίτες θα γίνουμε. Πήγα προχθές στη ΔΕΗ να πληρώσω το χαράτσι προκαταβολικά για 15 χρόνια, ώστε να ξεφορτωθώ μερικά χρήματα. Και μου είπαν ότι καταργήθηκε. Τι θα κάνω τώρα, είμαι πολύ απογοητευμένη. Α, πολύ φοβάμαι ότι θα μου αυξήσουν τη σύνταξη. Και μα την Παναγία δεν ξέρω τι να κάνω. Το στρώμα που έχω δεν χωράει άλλα λεφτά. Θα αναγκαστώ να τα φάω στις πουτίνες. Λέμε όχι στα σχέδια ανάκαμψης που προωθεί η κυβέρνηση. Σταματήστε τώρα την τρελή πορεία της ανάπτυξης. Εμπρός, λαέ, ισχύει στο κεφάλι. Η μόνη λύση είναι λιτότητα και πάλι. Ανάκαμψη τέλος, εδώ και τώρα. Άντε να πούμε με τις μαλακίες του Σαμαρά. Άντε τώρα. Μέχρι και ο άνθρωπος μας ανάγκησε. Δίκαιη διαμαρτυρία. Σαν τρελό του φορτηγού. Ο φίλος ο Γιάννης λέει και στην εξέταση προστάτη ο γιατρός σηκώνει τα μανίκια. Γιάννη, που πάει το μυαλό, σε παρακαλώ. Μάλιστα. Και φίλη μας η Όλγα, δανειζόμενη μια δική σου ατάκα από τη συνέντευξη που έδωσε στο εχμή.gr, λέει αυτοί οι τρεις, λέει, όχι ανάκαμψη, ούτε ένα τρίο της προκοπής δεν μπορούν να κάνουν μεταξύ τους. Ναι, ούτε ένα τρίο της προκοπής. Ομολογώ το. Ήταν μια διαπίστωση επιστημονική αυτή. Δεν φταίω εγώ, με ρωτήσαν. Θα γίνευσες πάλι με τον πολιτικό επιστημονικό σου λόγο. Μα με ρωτήσαν για το τρίο της εκεί, είπα, ούτε ένα τρίο της προκοπής δεν μπορούν να κάνουν. Σου είπα ο δημοσιογράφος τη λέξη τρίο εκεί, πήγε το μυαλό. Ναι, όχι, γιατί εσένα μου πήγε το μυαλό. Μόνο εκεί είναι. Εγώ για πολιτικό τρίο μιλούσα. Στο νούμερο 14, κυρίε και κύριοι, να αλλάξουμε κλίμα. Ήρθε επιτέλους το Πάσχα και ένα τσουγκρίσιμο αυγά. Ναι, ωραία, δεν είναι αυτό. Ωραία. Είναι ωραία, από τα ωραία. Είναι από τα λίγα έθιμα στη χώρα μας που δεν σκοτώνονται ζώα. Ή τουλάχιστον. Συγγνώμη. Τραγική αλήθεια αυτή. Αν καθίσει να το σκεφτεί, είναι από τα λίγα έθιμα που δεν σκοτώνονται ζώα. Βέβαια, όχι ότι το Πάσχα, γιατί. Παιδιά, έχετε σκεφτεί εμείς οι άνθρωποι πόσο κολόφαρτοι είμαστε και χρησιμοποιώ σκόπιμα αυτή τη λέξη. Φανταστείτε να υπήρχε ένα άλλο είδος στον πλανήτη Γη και να είχε ένα έθιμο κάθε Πάσχα να σφάζει ανθρώπους. Ή απλώς να νοστιμευόταν τους ανθρώπους. Ναι, ναι, δηλαδή. Πάσχα του δημοσάγου. Γιατί εμείς το κάνουμε με αφορμή. Είσαι αρνή, έτσι. Είσαι αρνή. Πόσο άσχημη περίοδο το Πάσχα να είσαι. Έχεις γύρισμα. Δεν θες να έρθει. Δεν θες να έρθει το Πάσχα. Εμείς περιμένουμε πώς και πώς το Πάσχα. Φαντάσου να υπήρχε ένα άλλο είδος που να γιόρταζε το Πάσχα. Και να μπαίνει ένα χέρι ξαφνικά. Και να σε μαζεύαν και να σε σουβλίζαν. Και να είχε μια θρησκεία η οποία επέβαλε. Να σε σουβλίζαν και γύρω-γύρω. Το γιούσι, τι σημαίνει εδώ. Και να λέγανε τρώγεται με τίποτα. Βάλτε το. Θα πούμε για αυτά τα πράγματα αύριο. Σήμερα τα λέμε με διαφορετικό ύφος. Πόσο ευτυχισμένα είναι τα αρνιά που ζουν τη δεύτερη μέρα του Πάσχα και έχουν 364 μέρες μπροστά του. Μια ενιότητα.
όντως κάνουν συναντήσεις αυτά μέσα στην, μέσα στο χρόνο. Και πόσο άτυχα κάποια... Το φάγανε αυτόν, το φάγανε. Που το 15 Αύγουστο τα βρίσκει, τα βρίσκει ο Χάρος στο φτερό. Στην Ελλάδα τα μαζεύουν και να τα σουβλήσουν τότε. Για τα αρνιά είναι πολύ δύσκολο, γιατί έχετε πρωτομαγιά, έχουμε δηλαδή... Είναι γενικότερα. Να και λίγο κάποιο αρνί θα την πατήσει. Πάντως εμείς ξεκινήσαμε τη συζήτηση αυτή από το τσούγκρισμα των Αυγών, που είναι πολύ έτσι, ωραίο το έθιμο αυτό. Και ήρθε επιτέλους η ώρα και εδώ ο φίλος ο Τάσος. Τάσο, μην ακούς κανέναν. Εσύ θέλεις να τσουγκρίσεις αυγό, τσούγκρισε το αγόρι μου, εμείς μαζί σου είμαστε. Ο φίλος ο Τάσος, πρώτος και καλύτερος, ξεκινάει αυτό το ωραίο έθιμο. Μπορείτε να κάνετε και με τα δάχτυλά σας διάφορα σχεδιάκια, να το κάνετε πουά. Έλα εδώ τώρα να τα τσουγκρίσουμε, να δούμε και ποιος είναι πιο δυνατός. Έλα, τσουγκρίστε, δεν κάνουμε το Πάσχα, δεν κάνουμε το Πάσχα. Άσε μας καλέ, έχουμε και τα λάκ τώρα. Κάνε την ευχή. Όχι, πρέπει πιο δυνατό θα πω. Θέλω να φύγω. Δυστυχώς αυτή ήταν η εκπομπή «Πώς να βάφετε τα αυγά». Το «Πώς να βράζετε τα αυγά» ήταν η επόμενη εκπομπή. Παιδιά, να αλλάξουμε για να μην έχουμε αυτά τα μέρη. Και για πάνε ενδεχόμενο να κάνουμε και μια ακόμα διευκρίνηση ότι καλό είναι το αρνί που θα βάλουμε στη σούβλα να έχει εγκαταλείψει τον μάτι του το κόσμο πριν. Γιατί διαφορετικά το αποτέλεσμα θα είναι φρικιαστικό. Το καταλαβαίνεις, δεν έχει προβιά συνήθως. Ενώ στο νούμερο 13, μια πάμε στη Θεαυγά. Ξέρετε ότι μας αρέσουν το τελευταίο στο Αδεροβίλα οι διαφημίσεις αυτές, οι καταπληκτικές καινούργιες. Μια φουρνιά διαφημιστικών παραγωγών που με την κρίση ανθίζουν. Ενώ στο παρελθόν δεν θα είχαν ποτέ την ευκαιρία να δουν το φως της ημέρας. Ενώ τώρα μπορούμε να βρούμε διαφημίσεις σαν και αυτήν εδώ. Έρχεται το Πάσχα. Ωστότε, μόνο κάθε Τρίτη πρωί και απόγευμα το οικονομικό στο Βόλο θα εξυπηρετεί την πελατεία του. Γιατί πρέπει να ετοιμαστούν οι βαφές αυγών, ειρήνη και σημαία. Για να βάψει η Ελλάδα αυγά με χρωστικές τροφίμων Βελγίου, θεσσαλικής παραγωγής, πολλούμενες μόνο σε ελληνικά καταστήματα. Και όταν ο Χριστός και Θεός μας, ο εν είδεση την γην κρεμάσα στα κρεμάτια επί ξύλου, εμείς θα βάφουμε αυγά. Έχει το Βέλγιο. Θεσσαλία. Κάτω χώρα. Φλαμανδία, Βαλονία, Θεσσαλία. Τρεις περιοχές. Στο Βέλγιο. Βεβαίως. Όταν ο Χριστός θα κρεμάται επί ξύλου, εμείς θα βάφουμε αυγά. Πολύ συγκινητικό. Ενώ στο νούμερο 12 έρχεται ο Νίκος ο Κωνσταντίνος. Ξέρετε γιατί αγαπάω τον Νίκο τον Κωνσταντίνο. Γιατί είναι ο τηλεοπτικός μου έρωτας. Εκτός από το ότι είναι πολύ καλός άνθρωπος και αυτό φαίνεται. Έχει, και ο Ξύνος. Έχει τον τρόπο να λέει με έναν τελείως δικό του τρόπο. Πολύ απλά θα έλεγα, αλλά πολύ ουσιαστικά αυτό που θα θέλαμε πολύ να πούμε. Όπως για παράδειγμα. Το πώς μας έχουν διαχωρίσει σε αυτή τη χώρα. Ναι, κατραμερισμός. Νίκο, ανέλαβε εσύ, παρακαλώ. Και ξαφνικά μετά από πολέμους, μετά από αγώνες τόσων ετών, ήρθαν τα λαμόγια και χώρισαν την Ελλάδα. Εσύ είσαι λεχουντικός, εσύ είσαι δεξιός, εσύ είσαι κομμουνιστής, εσύ είσαι αριστερός, εσύ είσαι σιριζέος, εσύ είσαι ο κεντρός, εσύ είσαι ο πασοξής, εσύ είσαι ο νεοδημοκράτης. Εσύ είσαι με την πεθερά σου, εσύ είσαι με τη γιαγιά σου, εσύ είσαι με την κομμενά σου, εσύ είσαι με τα κερατά σου, τα δίφορα. Πόσο δίκιο έχει αυτός ο άνθρωπος. Πολλοί σε πολιτικές παρατάξεις. Ποιοι ψηφίζουν κερατάς. Πάντως δίκιο. Στο νούμερο 11 είχαμε μια συγκλονιστική επιχείρηση της αστυνομίας της ΣΕΡΕΣ συγκεκριμένα, η οποία θα σας κόψει την ανάσα με μεγάλη επιτυχία. Συμμετείχαν 22 αστυνομικοί, είχαμε αστυνομικό σκύλο, είχαμε ομάδα ΟΠΚΕ. Ειδικές δυνάμεις αστυνομικές. Και ειδικές δυνάμεις. Ήταν πραγματικά μια συγκλονιστική επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας. Και υπήρχε λόγος, εντάξει, υπήρχε λόγος σοβαρός. Έπρεπε να κινητοποιηθεί κατά αυτόν τον τρόπο η αστυνομία και το έκανε. Να ακούσουμε για αυτήν την μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στις ΣΕΡΕΣ. Με σκοπό. Τον εντοπισμό, Πόπη, ενός πιεστικού φωτίσματος και 14 περιστεριών. Έγινε μια μεγάλη επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν 22 αστυνομικοί, ομάδα ΟΠΚΕ και ένας αστυνομικός σκύλος, όπου μετά από 35 ελέγχους προσήγαγαν 4 άτομα, καθώς βρέθηκε αυτό το κλεμμένο πιεστικό ποτίσματος και βέβαια τα 14 περιστέρια που είχαν κλαπεί. Ευτυχώς είναι σώο το πιεστικό ποτίσματος και τα περιστέρια είναι όλα καλά. Όλα τα βρήκε ο σκύλος. Και ενώ όλα τα υπόλοιπα κανάλια περιορίστηκαν απλά στην είδηση. Σε μια αναφορά στήρα. Το οποίο έχει να δώσει η είδηση. Έχει, αλλά τα γατάκια δεν είχαν εικόνα. Αλλά οι γάτες του Ράδιο Αρβίλα έχουν εικόνα και ζητήσαμε. Μόνο εμείς καταγράψαμε, γιατί μας ενημέρωσε η αστυνομία πριν ξεκινήσει με τη μεγάλη επιχείρηση. Μόνο εμείς καταγράψαμε και έχουμε εικόνα από την επιχείρηση της αστυνομίας με τους 22 αστυνομικούς το σκύλο. Και τις ειδικές δυνάμεις για τον εντοπισμό 14 περιστεριών και ενός πιεστικού. Και σας το παρουσιάζουμε μέσα τώρα. Τι έκανε, λέει, κλάπηκαν 14 περιστέρια και ένα πιεστικό.
Ερχόμαστε αμέσως. Θέλω τα περιστέρια μέχρι το μεσημέρι και το πιεστικό. Περιστέρια, περιστέρια. Ακίνητοι όλοι, ψάχνουμε 14 περιστέρια και ένα πιεστικό. Μήπως είναι από εδώ, δεν βλέπω τίποτα. Ελεύθεροι σκοπευτές, τα βλέπετε. Αρνητικό, ούτε περιστέρια, ούτε πιεστικό. Οι φωλιές είναι άδειες, κατεβαίνουμε κάτω, ούτε εδώ είναι. Αρχίστε φόντους σε σπίτια. Πρέπει να τα βρούμε. 3, 2, 1. Πού είναι τα περιστέρια, ρε? Περιστέρια, είστε εδώ. Ένα πιεστικό πουθενά. Είμαστε κρυμμένοι στο δάσος. Μέχρι στιγμής τίποτα. Όλα τα περιπολικά να τσακιστούν αμέσως. Από πού είσαι εσύ, ρε? Από το περιστέρι. Ύποπτος, πιάστε τον. Εδώ το πουλάκι μου. Μήπως είδατε τίποτα περιστέρια? Αχι. Κάνα πιεστικό? Κεφάλια κάτω, ρε! Δεν παίζουμε εδώ! Για μυρίστε, πού είναι επιτέλους? Οι έρευνες για τον εντοπισμό των περιστεριών και του πιεστικού συνεχίζονται. Στο σημείο κατέβηκε να ψάξει και ο ίδιος ο υπουργός, κύριος Δένδιας. Έχουμε αποκλείσει όλη αυτή την περιοχή και τώρα θα καλύψουμε την υπόλοιπη. Αν δεν τα βρούμε, θα πάρω κεφάλια. Κανονίστε. Ανοίξτε την πόρτα, ρε! Ανοιχτά είναι, συνάδελφε! Ω, εντάξει! Τα βρήκαμε! Να τα! Είχανε πάει Μύκονο για γούστα! Τα πουλάκια! Είναι και το πιεστικό μαζί! Όλα εδώ! Κι έτσι, για ακόμη μια φορά, η ελληνική αστυνομία στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Όπως βλέπετε από πίσω μου, τα περιστέρια είναι όλα μια χαρά! Το πιεστικό! Δεν μας δείξαν, αλλά όχι, θα δεχτούμε ότι και το πιεστικό είναι μια χαρά. Έτσι ολοκληρώθηκε η μεγάλη αυτή επιχείρηση, τα συγχαρητήριά μας. Τι μεγαλειώδη στιγμή με τον αστυνομικό που θέλει να μπουκάρει κλωτσώντας την πόρτα που είναι ανοιχτή. Που έτσι έχει εκπαιδευτεί ο άνθρωπος, δεν Χρήστο. Τι επική σκηνή πραγματικά. Αυτή η σκηνή ξεπερνάει αλήθεια ποιο σενάριο. Γιατί αυτή η σκηνή πρέπει να σας πούμε, αν μπορείτε όσο μιλάμε εντοπίστε την, αυτή η σκηνή πρέπει να σας πούμε δεν είναι από κάποιο... κάποιο κωμικό γύρισμα ή κάποιο σατυρικό γύρισμα. Είναι από δελτίο ειδήσεων. Σκηνή από δελτίο ειδήσεων. Έφοδο τη αστυνομία, αν μπορούμε να τη δούμε. Σε κτίριο που είχε καταληφθεί. Την δείξαμε μία φορά ήδη, θα την ξαναδείξουν. Ενώ στο νούμερο 10, κυρίες και κύριοι, ο Κολάτος, ο Δημήτρης. Είναι ελεύθερος, δεν το συλλάβανε αυτή την εβδομάδα. Πρέπει να νιώθει παράξενα και ο ίδιος. Είχε ετοιμαστεί πάντως, είχε πάρει ένα βαλιτσάκι τα βασικά πραγματάκια. Ο Δοντόβριτσας, αλλά δεν πήγε κανένα να το συλλάβει. Είναι σαν αυτό το ανέκδοτο. Θυμηθήκαμε. Ποιο θα έρθει. Αλλά σήμερα, επειδή είναι μια επέτειος, μια μαύρη επέτειος συγκεκριμένα. Τη εισόδου των γερμανικών στρατευμάτων στην Αθήνα. Στην Αθήνα, και επειδή ζει απέναντι από το γερμανικό προξενείο, κρέμασε μια μαύρη. Μια μαύρη σιδέα σε σημαίνει ένα μαύρο πανί. Και δεν τον συλλάβανε. Είναι μια επιτυχία. Είναι καλό. Δημοκρατία σιγά-σιγά. Θριαμβεύει. Είμαστε σε καλό δημοκρατικό δρόμο στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά έχει προβλήματα ο άνθρωπος τώρα, γιατί μετά από 2 συλλήψεις σου δημιουργούνται ψυχολογικά προβλήματα. Σου λέει τι να κρεμάσω στον μπαλκόνι, δηλαδή φοβάται. Πάει να κρεμάσει κάτι και σκέφτεται τώρα θα την ψωνίσω ο Γερμανός, πρόξενος να μου στείλει την αστυνομία, θα με συλλάβουν. Δεν είναι πρόβλημα. Οπότε επικοινωνία έχει αρχίσει, έχει ανοίξει ένα διάβολο. Έχει διάβολο. Ναι, με επικοινωνίες με τον Γερμανό, τον πρόξενο, τον Δημήτρη Σοκολάτου, πριν κρεμάσει το οτιδήποτε. Αλλό! Ναι, κύριε πρέσβη, ο Κολάτος είμαι, ο σκηνοθέτης. Τι θέλεις, κρέμασες πάλι κανένα πανό? Du bist Brixarkiden! Θα ήθελα να κρεμάσω μερικά σόβρακα, τα έχω από χθες πλημμένα. Θέλω να ζητήσω άδεια, να τα πλώσω, να στεγνώσω. Σοβράκεν, από πού τα πήρες? Από τη Λαϊκή. Έχουν καμία ελληνική σημαία? Όχι, γράφουν μόνο Made in Greece. Ω, αυτό είναι την γερμανική προπαγάνδα. Μόνο γερμανικά βράκεν μπορείς να πλώνεις. Μα μόνεν! Γερμανική πρεσβεία λέγεται. Guten Morgen, κύριε πρέσβη. Ξανά εγώ, ο Κολάτος. Έχω πρόβλημα. Ω, πρόβλημα. Σε βαρέθηκα. Ξέρετε, έχω μείνει χωρίς βραχιά. Έχει υγρασία και μέσα δεν στεγνώνουν με τίποτα. Πρέπει να τα βγάλω στον ήλιο. Κολάτε, ξεκόλεν. Τι χρώμα είναι τα βραχιά? Λευκά. Κατάλευκα. Κορίθινες. Ναι, ούτε Made in Greece γράφω. Κατάλευκα. Οκ, τα πω στην Άγγελα ότι έβγαλες σόβρακο ανακοχή. Δηλαδή να τα πλώσω? Τα απλώνεις ένα τη μέρα. Και πολύ σου είναι. Κύριε πρέσβη, μας κακομαθαίνετε. Αχ, τι γλυκό που είναι αυτό το τραγούδι. Το τραγούδι του David Byrne και της παρέας τους. Της παρέας του τον Talking Heads στο This Must Be The Place, ερμηνευμένο εδώ από Gloria. Το άκουσα τελικά. Ωραία, είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Και μετά που είμαστε στη μουσική. Σήμερα έχουμε σουπίντζα. Έχουμε τους περίφημους Σουπ από την Νορβηγία, με το Trondheim, οι οποίοι παίζουν ένα πάρα πολύ ατμοσφαιρικό είδος μουσικής. Έχουν εμφανίσει στην Ελλάδα και μας πούνε ένα τραγούδι στο οποίο είναι ήδη μεγάλη επιτυχία. Σουπ από την Νορβηγία. Ωραία, κυρίες και κύριοι, είμαστε στο νούμερο 9. Πάμε σε διαφημίσεις. Μια χαρά, μια χαρά. Επιστρέφουμε και το νούμερο 1, όπως κάθε φορά στο Radar Villa, είναι σίγουρο. I must be having fun.
επίκαιρο τραγούδι τώρα που είναι Πάσχα. Spirit in the Sky από τους Doctor and the Medics, μια πολύ ωραία διασκευή. Ένα τραγούδι που γνώρισε μεγάλη επιτυχία όταν είχε κυκλοφορήσει πράγματι σε αυτή τη διασκευή. Με αυτό επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος του Radio Arvilla και ο λόγος στον Χρήστο Κιούση. Βεβαίως στον Χρήστο. Στον Χρήστο Κιούση για τα... γιατί το ερωτηματικό αυτό. Πώς είπαμε. Γιατί, όχι, γιατί δεν ξέρω. Για την στήλη τα δικά σας μηνύματα. Τα δικά σας μηνύματα, πραγματικά. Μια φίλη μας σε διορθώνει, Αντώνη, λέει σχετικά με το έθιμο των αυγών μπορεί να μην σκοτώνονται ζώα, αλλά το σπάσιμο αυγών συνιστά έκτρωση. Συνιστά έκτρωση. Ξεκάθαρα, αλήθεια, αλήθεια, το είχα στο μυαλό μου την ώρα που το συζητούσαμε αυτό που μόλις τώρα είπε η φίλη. Ξεκάθαρα. Ενώ ο Χρήστος από την Πάτρα έχει το πρόβλημά του, λέει ρε παιδιά, έχασα ένα ζευγάρι κάλτσες. Να απευθυνθώ στην πυροσβεστική, στο στρατό, στην πολεμική αεροπορία ή να πάρω τον πρωθυπουργό κατευθείαν. Αυτά είναι προβλήματα, την κρίση και βλακή. Για ένα ζευγάρι κάλτσες νομίζω ότι κατευθείαν τον πρωθυπουργό. Κατευθείαν εντάξει. Να επιληθεί ο Αντώνης Σαμαράς. Η γιγαντιαία επιχείρηση άγγιξε. Ο σκύλος ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για τον εντοπισμό των περιστεριών ήταν πουλόσκυλο. Μας ένας πως παραπονιέστα. Και επίσης αυτό έχει ενδιαφέρον που λέει ο Χάρης. Εάν κάθε φορά που σατιρίζετε κάποια διαφήμιση σας στέλνουν το προϊόν, θα ήθελα να αλλάξετε τι θα σας έστελναν εάν σατιρίζετε στριπτιτζάδικο. Έχω θυμώσει τώρα με τους συνεργάτες μας. Δεν το σκεφτήκαμε τόσο καιρό. Τι θα τις κάναμε τόσες μπάρες εδώ μέσα. Σωστό κι αυτό. Μπάρες λες να όχι μπάρες. Πάμε να συνεχίσουμε στο νούμερο 9. Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι φοβερή είδηση. Πραγματικά υπάρχουν χειρότερα από την Ελλάδα. Υπάρχουν χειρότεροι. Υπάρχουν ακόμα πιο κολλημένοι εγκέφαλοι. Στο νούμερο 9, στο Κατάρ συγκεκριμένα, θα κάναν μια έκθεση και θα κάναμε την χάρη να τους την παραχώρηση να πάνε εκεί κάποια από τα δικά μας, από τους δικούς μας, τους αρχαιολογικούς θησαυρούς. Δείτε τι συνέβη, τι πρόβλημα παρουσιάστηκε. Σε έκθεση που έχει τον τίτλο Ολυμπιακοί Αγώνες Παρελθόν Παρών στο Μουσείο Ολυμπιακών Αγώνων και Αθλημάτων της Ντόχα. Θέλησαν να σκεπάσουν τα επίμαχα σημεία των αγαλμάτων με φερετζέδες και μπούρκες. Η ακάλυπτη λοιπόν ειδική χώρα του κούρου του πτώου και νεαρού αθλητή από την Ελευσίνα θεωρήθηκαν προσβολή για τα αυστηρά ήθη της χώρας. Τι έκαναν όμως τελικά, έκρυψαν τα συγκεκριμένα αγάλματα πίσω από ένα παραβάν. Θέλαν να βάλουν φερετζέδες στα αρχαία ελληνικά αγάλματα, κυρίες και κύριοι. Θέλαν να κάνουν έκθεση για Ολυμπιάδα. Για Ολυμπιακούς αγώνες θέλαν. Με φερετζέ στο άγαλμα. Τρομάρα του. Πολύ προχώ. Βάλε ό,τι να είναι, βάλε ένα φερετζάπορο και πες αυτό είναι το άγαλμα. Χρειάζεται να τα στέλνουμε μέχρι εκεί. Ξεκάθαρα. Πίσω από αυτό το μαύρο σεντό είναι το άγαλμα. Φανταστείτε. Υπάρχουν όμως λύσεις, ρε παιδιά. Υπάρχουν λύσεις. Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους στο Κατάρ που πολύ σωστά ήθελαν να σκεπάσουν τα αγάλματά μας για να μην προσβληθούν. Είπαμε, υπάρχουν και χειρότερα. Το Radio Arvilla προτείνει στην κυβέρνηση του Κατάρ πώς να θαυμάσουν τον αρχαιοελληνικό κούρο χωρίς να σκανδαλιστεί κανείς. Φορέστε του το μαγιό του Μπόρατ. Ή μια στολίβα τραχανθρώπου που αναδεικνύει και την κορμοστασιά. Ή ακόμη και Σούπερμαν. Το κόκκινο σλιπάκι καλύπτει όσα πρέπει να κρυφτούνε. Γιατί όχι η χίπστερ που είναι και της μοδός. Και τέλος, το πιο hot outfit όλης της χώρας. Δείστε τον Χρήστο Κιούση. Εγγυημένη επιτυχία. Άντε, καλή διασκέδαση. Ο Κιούσης! Περίεργη αποφώνηση. Εσύ που σφύριξες. Θα τον σφυρίξω. Και απειλούμε. Απειλούμε τους συνεργάτες μας. Μια μέρα πριν την Πρωτομαγιά. Τα βλέπετε αυτά. Ο Κιούση. Συσφυρίζει ο Κιούση. Εντάξει. Εντάξει. Το νούμερο 8, κυρίες και κύριοι. Συγχωρέστε μας. Εσωτερικά. Σφυρίχτρατε. Στο νούμερο 8, τι θα παθαίναμε. Αχ, τι θα παθαίναμε. Κακό μεγάλο. Μεγάλο κακό, τελευταία στιγμή το σώσαμε. Σώθηκε δηλαδή, το σώσαμε εμείς, ευτυχώς. Υπήρχε η πανστρατιά που έπρεπε, που επιβαλόταν. Ευτυχώς οι άνθρωποι. Είναι ο πυρήνας του Γίγνεσθε, μια από τις αγαπημένες μας εκπομπές. Καλά κάνεις και το θυμίζω την εκπομπή, γιατί μπορεί κάποιος να μπερδευτεί. Στην ελληνική τηλεόραση, ο πυρήνας του Γίγνεσθε, τι κακό, τι γλιτώθραμε στο τσακ. Τσακ. Τσαφ, τσακ. Δεν έχει σημασία. Τι τσαφ, τι τσακ. Είχα λοιπόν, αγαπητοί τηλεθεατές, κυρίες και κύριοι, σήμερα αποφασίσει να ανακοινώσω, θα εγκαταλείψω από την επόμενη εβδομάδα την εκπομπή αυτή, από χθες που έκανα τη σχετική ανακοίνωση το βράδυ. Πραγματικά είχα πλήθος, εκατοντάδες θα έλεγα μηνύματα, που πραγματικά όλοι λέγανε ένα απλό πράγμα. Όλοι μα όλοι. Δεν έχεις το δικαίωμα, Ισαΐα Κωνσταντινίδη, να εγκαταλείψεις αυτήν εδώ την προσπάθεια, να τους ευχαριστήσω από το βάθος της καρδιάς μου,
και να πω ότι είμαστε εδώ και θα παραμείνουμε εδώ στις επάλξεις αυτού του αγώνα για να νικήσουμε, για να φέρουμε στην χώρα, στην πατρίδα μας και στην Ευρώπη ολόκληρη ένα νέο άνεμο, έναν άνεμο ισοδοξίας, έναν άνεμο νίκης. Κόσμος, κυρίες και κύριοι, έφτασε στο τέλος του και εμείς δεν το πήραμε χαμπάρι. Πραγματικά. Χαμπάρι. Ευτυχώς όμως η λογική επικράτησε και θα παραμείνει στη θέση του ο Κωνσταντινίδης. Ο οποίος είναι γενώσιμο του Νίκου Κωνσταντινίδη, καμία σχέση. Θα πω ότι ο δικός μας είναι πολύ καλύτερος. Πολύ καλύτερος. Σιγά σιγά όμως και αυτό το παιδί δικό μας γίνεται. Καλά, εντάξει. Ζούμε ανάμεσά τους. Στο νούμερο 7. Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι σε μια τηλεοπτική εκπομπή να πάρει κάποιο τηλέφωνο, να πει το όνομά του, το επίθετό του. Και να καταγραφεί το επίθετό του από τον παρουσιαστή ή την παρουσιάστρια ανάλογα την εκπομπή. Όχι, πάρα απλό. Απλό, δεν είναι μια απλή διαδικασία. Είναι μια ιδιαίτερη διαδικασία. Μάλιστα, μα σα λέτε. Κιούσις. Το γράφω. Δεν είναι όμως τόσο εύκολο στην εκπομπή της γλυκιάς μας Ελένης. Κύριε Βασίλη μου, θέλω και το επίθετο. Τι είπατε? Θέλω και το επίθετο. Α, Καρκαλούτσος. Γκαργαλούτσος. Καρκαλούτσος. Γκαργαλούτσος. 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 Όχι Γκαργαλούτσος, Γκαργαλούτσος. Όχι Γκαργα. Κα. Κα. Συγγνώμη. Κα ή Γκα. Γκα. Άρα γάμα κάπα. Ε. Κάπα αλφα. Α, κα κα. Κάπα αλφα. Ωραία. Δύο φορές το κάπα αλφα. Δεν σ' ακούω καθαρά. Μ' ακούς λέω. Τ' ακούω. Ωραία, κακαλούτσος. Κακαλούτσος. Ναι. Δύο φορές το καν, τα κα. Κάρκαρ. Κάρκαρ. Κάπα, αλφα, ρο, κάπα. Καρκαλούτσος. Ναι, τώρα το πέσα. Ο καρκαλούτσος, να σε καλά. Άκους πάντα υπάρχει ένας λούτσος σε ό,τι μπερδεύει την Ελένη. Ενώ στο νούμερο 6, δεν έχω πλέον άλλα λόγια. Δεν έχω πλάνο άλλα λόγια. Έχει, εντάξει. Κανονικά αυτό το βίντεο θα έπρεπε να ήταν στην αυριανή εκπομπή. Ναι, στη διαφορετική εκπομπή του ράδιο. Έχει για λόγους ανθρωπιστικούς. Για ανθρωπιστικούς λόγους καθαρά. Έχει απευθύνει κάθε είδους έκκληση. Ναι, ναι, έχω απευθύνει κάθε είδους έκκληση. Δεν κάνει κανένας τίποτα. Δεν έχει αγαπημένα πρόσωπα στο κράτος. Πού είναι η οικογένειά της. Τι γίνεται. Μόνο η αστυνομία επεμβαίνει για τα Περιστέρια. Αν το σκεφτεί λίγο. Ο πιο άγριος θηρευτής, 5 λεπτά. 5 λεπτά ακόμα! Μόνο άλλα 5 λεπτά! 6-9-84-14-25-55 με ένα γραπτό μήνυμα χαμό στο τηλεφωνικό μας κέντρο! Λογικό! Προλάβατε! Μας επέμβει κάποιο. Λε τέρμα η πίεση του μεταξύ. Φοβερά πράγματα. Ναι, σαν πιεστικό βέβαια. Στο νούμερο 5, τι κοστά και μαγορμό. Στο νούμερο 5, ρε παιδιά, να το δούμε. Μην τρέμεις, ρε. Μην τρέμεις. Βρε Όλγα, βρε. Έχουμε Στέλιο Ζαφυρίου. Α, δούμε λίγο Στέλιο Ζαφυρίου. Κλασικό Ζαφυρίου. Ο οποίος όμως θα μπορούσε να ήταν και νούμερο ένα Στέλιο Ζαφυρίου. Άνετα, δεν θα μπορούσε να ήταν νούμερο. Οπότε ας κάνουμε κι εμείς λίγο να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα τρίκ. Ας πάμε στις διαφημίσεις και ας χρησιμοποιήσουμε για νούμερο ένα το Στέλιο Ζαφυρίου. Το οποίο αξίζει για νούμερο ένα πολύ. Στέλιο Ζαφυρίου, όταν θα γυρίσουμε κυρίες και κύριοι από μουσική. Έχουμε μαζί μας από το Trondheim της Νορβηγίας τους Σουπ με ένα ιδιαίτερο ατμοσφαιρικό τραγούδι. Η Χριστίνα βρίσκεται εδώ κυρίες και κύριοι με το βίντεο που εσείς έχετε στείλει από το ίντερνετ και εμείς επιστρέφουμε στο νούμερο 5 που το νούμερο 5 είναι το καινούριο νούμερο 1 στο ραδιόφωνο. Κύριε, επιστρέψαμε στο Δαδεροφύλλα. Αν και δεν έχουμε χρόνο, μετά από μια μικρή σύσκεψη που κάναμε, αποφασίσαμε θα φάμε ξύλο αν δεν το παίξουμε το βίντεο. Και, ούτε καν αυτό. Και, ναι, και δεν θα έχετε και άδικο, οπότε πάμε να το παίξουμε. Οπότε πάμε λίγο γρήγορα. Δεν έχουμε κάτι σε μήνυμα που. Όχι, πάμε. Πάμε γρήγορα, κυρίες και κύριοι. Είναι νούμερο 5 στην πραγματικότητα, αλλά στις ψυχές μας. Θα είναι για πάντα το νούμερο 1. Τι πρόλογο, Θεέ μου. Στις ψυχές μας είναι το νούμερο 1 και γι' αυτό θα δούμε τώρα και το σήμα του νούμερο 1. Κα.
Κάθε φορά που το βλέπω δεν το πιστεύω. Ναι, ναι, το λέω, έτσι. Συγκίνηση. Είναι πραγματικά συγκινητικό. Στο νούμερο 1, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο Στέλιος Ζαφυρίου με δύο βίντεο. Στο πρώτο μας. Ξέρω, το Στέλιος Ζαφυρίου. Αν το δικάμερο. Στέλιος Ζαφυρίου. Στη Λαμία. Στι Σέρε δίνει με δύο κάμερες κάτι. Μόνο αυτό στιγμιότυπο. Μόνο αυτό και τα λοιπά. Τα λέμε αμοντάριστα όλα αυτά τα πράγματα. Και εδώ γίνονται και πάλι σημαντικές διευκρινήσεις στην περιγραφή ενός αγώνα για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις με το όνομα Ζαφυρίου. Περνά τη δεξιά πλευρά του goalkeeper Ζαφυρίου. Ζαφυρίου λέγεται, αλλά δεν είμαι εγώ. Καμία σχέση, απλώς συνωνυμία. Αυτό έλειπε τώρα. Να κάνουμε και περιγραφή, να είμαστε και τερματοφύλακες. Είναι δυνατόν? Ζαφυρίου αυτός ο τερματοφύλακας του Μακεδονικού. Ζαφυρίου εγώ που κάνω την περιγραφή. Κάνει και το σούτ, εδώ πάει στον Ζαφυρίου. Είπαμε όμως Ζαφυρίου είναι ο goalkeeper. Ζαφυρίου περιγραφή, αλλά δεν έχουμε καμία σχέση. Απλώς συνωνυμία είναι. Εντάξει, αυτά για να μην μπερδευόμαστε. Ποιος πιάνει την μπάλα, ποιος αποκρούει και ποιος κάνει την περιγραφή. Αλλά αυτό ήταν το ζέσταμα, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε στο Zoom, γιατί όταν έχεις να κάνεις με το Στέλιο Ζαφυρίου, έχεις να κάνεις με. Υπάρχει, παρακολουθεί την επικαιρότητα από κοντά. Ποταμός ενημέρωσης. Η δημοσιογραφική έρευνα δεν σταματά ούτε λεπτό. Ούτε λεπτό, προκειμένου όπως να αναπνέει, κάνει έρευνα. Αυτό που λέμε ένα δημοσιογραφικό update. Update. Στην ενημέρωση των τηλεθεατών που παρακολουθούν μεταδόσεις με δύο κάμερες από τον Στέλιο Ζαφυρίου. Αρκετός φιλαθλός κόσμος. Όπως βλέπετε, θα γυρίσει τώρα η κάμερα σιγά σιγά. Πού? Στην Απολωνία. Γιατί? 4-0, νικούσε, έπαιζαν την Δυτική και διακόπτωσε. Ποιος κέρδιζε 4-0? Όχι, είναι Απολωνία, Απόλλων Απολωνία. Ε? Απόλλων Απολωνία. Ξέρω, ρε. Λοιπόν, έχουμε μια πληροφορία, φίλες και φίλοι, ότι διακόπηκε το παιχνίδι στη Νέα Απολωνία. Εις βάρος της Νέας Απολωνίας, το σκορ ήταν 4-0. Κυρίες και κύριοι, ο ορισμός του breaking news. Έτσι, έτσι. Διασταύρωση, έρευνα, είδηση. Τάκ, τάκ, τάκ. Επί του πιεστηρίου που λέμε. Δεν υπάρχει, κορυφή. Κορυφή, κυρίες και κύριοι, Στέλιος Ζαφυρίου. Και αλλαγή. Έφυγε ο Στάδης και η Χριστίνα Μουστάκα. Καλό. Κούκλα σήμερα η Χριστίνα με ένα πάρα πολύ ωραίο φόρεμα. Γεια σας, και γεια σας, γεια σας, έχει και ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο από ό,τι έχουμε μάθει. Καλή εβδομάδα καταρχήν. Καλή εβδομάδα σε όλους. Μεγάλη εβδομάδα. Βεβαίως, πάρα πολύ ωραίο το βίντεο σήμερα και πολύ ιδιαίτερο. Μας έκανε έτσι μια περίεργη αίσθηση, θα έλεγα, γιατί παρόλο που πρόκειται για μια φάρσα, στο τέλος αφήνει λίγο γλυκόπικρη αίσθηση. Έχει μια γλυκόπικρη γεύση. Μας είχε έρθει από την Αμερική αυτό το βίντεο, πρέπει να πούμε. Ναι, από την Αμερική μας έχει έρθει, το βρήκαμε στο ίντερνετ, θα το παρουσιάσουμε και μετά θα το σχολιάσουμε. Hey guys, we got Tom Mann with us once again, and this week he's gonna teach us how to feed the homeless. Delivery. And this is a Sergeant Tom Mabe. I got a couple undercover agents outside doing some surveillance work, and I want to get them some food. It's like 40 degrees out, and I don't want to blow their cover. I want to see if you guys maybe deliver them a pizza. Yeah, they're undercover agents. Yeah, long and six. No. Yeah, across the street from the mission. They're on the corner. Yeah, they're just sitting down in the corner doing some surveillance. Yeah, my guy, you can't miss my guy. He has a Bengals jacket on and a toboggan. Let me give you my credit card. Hey, we appreciate that. No, sir. All right, about 30 minutes. I appreciate it, buddy. All right, all right, bye-bye. That's awesome, dude. Ωραία. Ένας πολύ έξυπνος τρόπος να κάνεις μια πολύ καλή πράξη.
Πραγματικά ένας πολύ έξυπνος τρόπος για μια πολύ καλή πράξη. Ένα βίντεο που μας άφησε αυτή την παράξενη γεύση. Έχουν τεράστιο πρόβλημα, συγγνώμη. Τεράστιο. Δυστυχώς αυτό το πρόβλημα έρχεται και στην Ευρώπη. Το έχουμε αρχίσει να το βλέπουμε και στη χώρα μας. Έχουν τεράστιο πρόβλημα με τους άστοχους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αύριο, αν και θα τα πούμε και μετά αυτά. Χριστίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πούμε καλύτερα μετά. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στον Cafe G. Έφτασε και μαζί μας σήμερα από το Trondheim της Νορβηγίας η Σουπ. Hello guys, and I'll just go this way. Hello and welcome to our show and to Greece. Is that your first time in Greece? Στάθη εκεί. Εδώ δεν κάνω, δεν κάνω. Θα έρθω από εδώ. So, right. Now we're talking. Good. Thanks for coming to the show. Thanks for coming to Greece. Thanks for having us. You've done a couple of gigs already. How were they? In Patra and Athens. What was the crowd like and everything? The very good crowd, but not so many, perhaps. But okay. We hope that more and more people will come, you know. It's called Recession. Yeah. You know. Λοιπόν, έπεσα τις δύο πρώτες συναυλίες τους στην Ελλάδα, οι οποίοι ήταν το κοινό πολύ καλό, όχι πάρα πολύ, αλλά σιγά σιγά θα στρώσει. Αύριο παίζουν εδώ στη Θεσσαλονίκη στο Όμαν. And then you're on to Turkey and other things. Yeah. Would you like to tell us a couple of things about the band Soup? How long have you been together and how would you sort of describe yourselves, if you could do that? We describe ourselves as a post-rock electronic project. Mm-hmm. We started up in 2005. Mm-hmm. Actually, it was a solo project. Yeah. And then developed through the years. And now we're a full band. Okay. We've been touring together for a couple of years. Από το 2005, λοιπόν, ξεκίνησε ένα solo project του Allen και σιγά σιγά το θέμα προοδεύει. And you have a new album coming out in September, I think. Yeah, 27. Can you tell us a bit about the new album? It will be recognizable as Soup, I guess, but it will be more organic, more analog, and more like happy. Happy. Το νέο του άλμπουμ λοιπόν θα είναι Soup, θα έχει το χαρακτήρα του Soup, πιο οργανικό, πιο χαρούμενο. And now you're going to do a song for us. Yeah. Αυτό είναι το προηγούμενο. This is your previous thing. This is the one that is holding. You're going to do a song for us. It's a big hit in Greece due to the fact that it was included in a compilation. Yeah. Which song is that? It's She Had Set Out to Find the Sun. Good. Yeah. We'd like to hear that. Yeah. Thank you very much for coming. I'll be out of your way. Okay, thanks. Ωραία, κυρίες και κύριοι, εμείς αύριο, Μεγάλη Τρίτη, έχουμε την διαφορετική εκπομπή του Rather Villa κάθε χρόνο. Το έχουμε καθιερώσει τα τελευταία 4 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, όπου μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα εγκαταλείπουμε τελείως όλη την σατυρική παρακολούθηση της επικαιρότητας και κάποια πράγματα που εμάς μας αγγίζουν τα μοιραζόμαστε μαζί σας. Οπότε αυτό θα είναι αύριο στις 11:20 περίπου θα είμαστε στον αέρα. Την επόμενη εβδομάδα δεν θα έχουμε καθόλου Radio Arvilla, τη Δευτέρα του Πάσχα και την Τρίτη που έχει μεταφερθεί η Πρωτομαγιά και θα είμαστε και πάλι μαζί την... Τη Δευτέρα 13 Μαΐου. Δευτέρα 13 Μαΐου με τους Soup και με ένα μαγικό τραγούδι κλείνουμε και τα λέμε αύριο στο διαφορετικό Radio Arvilla. Πολλά φιλιά, να είστε καλά όλοι μας. Sun.